Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της Περαταριάς που βρίσκεται στην Πέρδικα Μιλιανών Άρτα στην κοιλάδα του Αχελό. Κάτοικοι της περιοχής ευχαριστούν θερμά τον Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρο Καχρημάνη καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά. Το αίτημά του γίνεται πράξη. Στη συνέχεια σειρά έχει η άλλη περαταριά που βρίσκεται στο Μεσόπυργο. Η περαταριά που βρίσκεται στην Πέρτικα Μιλιανών Άρτα, στην κοιλάδα του Αχελόου, στα σύνορα με τον ομό Καρδίτσα, είναι ένα από τα πιο πλέον χαρακτηριστικά δείγματα παραδοσιακής μηχανή και υπάρχει και μία ακόμη 7 χιλιόμετρα πιο κάτω στο χωριό Μεσόπυργο Άρτα. Είναι δύο μοναδικά για τη χώρα χειροκίνητα τηλεφερίκ, βαγονάκια, μέτρο χαλιά και συρματόσκηνο που χρησιμοποιούνται από το 1955 προκειμένου να διασχίσουν ντόπιοι και επισκέπτες στον Αχελό. Μοιάζει με η εικόνα βγαλμένη από άλλη εποχή που για τους κατοίκους όμως αποτελεί καθημερινότητα καθώς πρόκειται για τα πιο κοντινό μέσο το οποίο συνδέει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο και το μοναδικό μέσο μετακίνησης για να μπορούν να εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες. Άμε. Εδώ και αρκετά χρόνια όμω δεν υπήρχε οδηγό και οι κάτοικοι χειριζόταν μόνοι του στο τελεφερήκ, θέτοντα τον άμεσο κίνδυνο τη ζωή του από τι αρχέ. Του 2018 σταμάτησε να λειτουργεί περαταριά μέσω πύργου και οι κάτοικοι ζήτησαν από την περιφέρεια Επίρου την επισκευή τη. Ο αντιπεριφερειάρχη Άρτα Βασίλη Ψαθά, με εντολή του περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, πήγε επιτόπου και δεσμεύτηκε για την επισκευή τη περαταριά.